Υπουργό Υγεία. Καλημέρα σα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εμεί ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα σχόλιο για να πάμε και στα δικά σα τα θέματα. Ένα σχόλιο για το όσα συμβαίνουν γενικά στην αντιπολίτευση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που και Διονύση, ότι χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό θεσμού σοβαρού, ισχυρού και νομίζω και μια κυβέρνηση χρειάζεται να έχει και μια καλή αντιπολίτευση απέναντί τη. Αν μου πείτε αν θεωρώ καλό για τη Νέα Δημοκρατία και καλό για τη δημοκρατία εν γέννη να έχει συνολικά η αντιπολίτευση αυτή την εικόνα, όχι, δεν το θεωρώ καλό. Mm. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, η έλλειψη αντιπολιτεύσεως δεν μας ωφελεί, μας λάπτει, κυρία Κουταρίδη και κυρία Κασιμάτη. Mm-hmm. Και ένας από τους λόγους των προβλημάτων με τον οποίο με δημοσκοπείς, κατά τη γνώμη μου, είναι και η έλλειψη αντιπολιτεύσεως. Η έλλειψη αντιπολιτεύσεως σημαίνει μικρότερη συσπήρωση στα κόμματα. Όποιος έχει οποιαδήποτε παράπονα στην Ελλάδα, ο μόνος που αποδοχεί διαμαρτυρίες είναι η κυβέρνηση, δεν σου κάνει καρδιά να κατηγορείς πια κανένα από αυτά τα κόμματα. Κατά συνέπεια, αυτό δημιουργεί μια πολιτική ανομαλία συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Πάντως, ελπίζω να βρουν τον δρόμο τους. Πάντως δεν φαίνεται αυτό από τις τοποθετήσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών, των μελών της κυβέρνησης. Δείχνεται ότι το διασκεδάζεται. Καθόλου. Όχι. Σας είπα, είναι μεγάλο πρόβλημα συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Έχετε κάποια προτίμηση εσείς? Καμία προτίμηση. Εμείς, Πουλάκης, δηλαδή, άμα ήταν απέναντι. Εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε και την αντιπολίτευση. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Mm-hmm. Είναι δουλειά των ανθρώπων της αντιπολιτεύσεως να φτιάχνουν αντιπολίτευση. Όχι, αλλά ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί καταλαβαίνω και αυτό σημαίνει σε πάρα πολλά κράτη. Δυστυχώς δεν σημαίνει στην Ελλάδα και ούτε συνέβαινε και ποτέ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις γενικά υπάρχει σε κάποια θέματα μια σύγκληση απόψεων για το καλό της χώρας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αντιπολίτευση και κυβέρνηση αποφασίζουν αυτό από κοινό. Είναι καλό να συνέβαινε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Αλλά... Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχει. Λέω, αν μπαίναμε σε μια τέτοια λογική, αν θα βλέπατε κάποιους που θα μπορούσαν αυτό να το υπηρετήσουν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέτε ένα πολύ μελλοντικό. Καθίστε να έχουμε θέσεις να αντιπολιτευτούμε, δεν έχουμε θέσεις. Mm-hmm. Αλλά ειδικά αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πέρα πάση φαντασίας. Δεν... Ακόμα και εγώ, πρέπει, που είναι πάντα σφοδρός πολιτικός αντίπαλος, έχω αρχίσει να τους λυπάμαι. Λέει, εντάξει, δεν είναι εικόνα πια αυτή που έχουμε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας και να πάμε μάλλον στα δικά σας. Για να ξεκινήσουμε από, του Υπουργείου σας, γιατί το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές και κυρίως και από την αντιπολίτευση, όσο υπάρχουν φωνές, ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δυσφορούν ιδιαίτερα, θεωρούν πως οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται είναι πενιχρές. Υπάρχει η μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει έλλειμμα ή όχι προσωπικού στα νοσοκομεία. Υπάρχει γενικά ένας αναβρασμός. Λοιπόν, έλλειμμα προσωπικού στα νοσοκομεία υπάρχει. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και με την ΚΙΑ, με την αύξηση των κινήτρων για τις άγονες περιοχές και με την αύξηση γενικά των μισθού των γιατρών. Και με όλα τα θεσμικά μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Δεν θα λαμβάναμε κανένα από αυτά τα μέτρα, αν πιστεύουμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρόβλημα υπάρχει. Το αν το πρόβλημα είναι καινούριο ή αν είναι μεγαλύτερο το παρελθόν είναι μια άλλη ζήτηση. Εμείς αποδείξαμε συνέντευξη τύπου της Τρίτης, σαν της Πέμπτης, ότι το συνολικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ είναι πολύ μεγαλύτερο από το 2019. Αν λοιπόν μέχρι το 2019 το ΕΣΥ δεν κατέρε με λιγότερο προσωπικό, γιατί να καταραίει σήμερα με περισσότερα? Αυτή είναι η πολύ απλή. Το πολύ απλό επιχείρημα. Όχι, το ΕΣΥ δεν καταραίει, κύριε Κουταρίδη, είναι ψεύδες αυτό. Θεωρείτε πως... Έχει προβλήματα, αλλά δεν καταραίει. Οι αυξήσεις τις οποίες έχετε αποφασίσει για νέους γιατρούς και οι προσλήψεις θα καλύψουν τα κενά και οι αυξήσεις αυτές είναι ικανές να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν ένα κίνητρο σε ένα νέο γιατρό να παραμείνει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, οι αυξήσεις που δίνουμε για τις άγονες περιοχές, τα κίνητρα για τις άγονες περιοχές, για τα ελληνικά δεδομένα είναι αρκετά μεγάλες. Δηλαδή είναι της τάξης των 7.200 ευρώ επιπλέον μισθού το χρόνο σε κάποιες από τις 18 ελλείψεις ειδικότητες στις άγονες περιοχές Α που είναι πια πάρα πολλές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ένα σοβαρό οικονομικό κίνητρο. Αυτό θα συμπληρωθεί με αρκετά θεσμικά κίνητρα που θέλουμε να ψηφίσουμε μέσα στον Οκτώβριο, αποδεχόμενοι διάφορες ιδέες κυρίως του ιατρικού κόσμου. Συμπληρώνοντας λοιπόν τα οικονομικά κίνητρα με τα θεσμικά κίνητρα, πιστεύω ότι στις προσκλήσεις που θα κάνουμε αρχές Οκτωβρίου και θα ξέρουμε από τα αποτελέσματά του τέλη Δεκεμβρίου, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη mm-hmm. ροή. Εδώ είμαστε, το συζητήσουμε να τότε. Δεν μπορώ να προβλέψω εγώ προφήτη. Στο θέμα των αμοιβών και των μισθών, πριν από λίγες ημέρες, δώσατε εσείς τη δημοσιότητα και κάνατε κάποιες αναρτήσεις σχετικά με τους μισθούς, τους νέους μισθούς, όπως διαμορφώνονται αυτών των γιατρών. Ωστόσο, υπήρξε κριτική, υπήρξε διαφωνία ότι δεν είναι αυτή η μισθή, ότι άλλους μισθούς δίνει η Εθνική Αρχή Πληρωμών και μάλιστα η κριτική αυτή γίνεται, κύριε Υπουργέ, και από γιατρούς οι οποίοι είναι κοντά στο κόμμα σας, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν λόγο αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει τρόπος να συνοηθούμε ανθρώπινα. Ανακοινώνουμε συνέντευξη τύπου και γράφουμε στις κάρτες. Οι μισθοί όπως διαμορφώνονται με τα νέα μέτρα ψήφισης κυβέρνησης, δηλαδή με τα επιδόματα για τα άγωνα και την εφαρμογή του αφορολογίου των αμοιβών των εφημεριών. Και η ΟΕΝΓΕ απήντησε με τα καθαριστικά των μισθών τους.
Μα αυτά που ψηφίσαμε τώρα δεν έχουν μπει στα καθαριστικά ακόμα. Αυτή η πίνακα που αναρτήσαμε είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι επίσημοι πίνακες, όπως μας παραδόθησαν στο Υπουργείο Υγείας για το συνολικό εισόδημα εκάστου γιατρού. Και ναι, υπάρχουν περιπτώσεις γιατρών του ΕΣΥ που λαμβάνουν μεικτά, το τονίζω, μεικτά, 4.500 ευρώ το μήνα. Άλλοι παίρνουν 4.000 ευρώ το μήνα. Άλλοι παίρνουν 3.500 ευρώ το μήνα. Μιλάω πάντα για μεικτά, το τονίζω. Στην πρώτη περίπτωση των μεικτών 4.500, τα καθαρά είναι περίπου 3.000. Θα μου πείτε, φτάνουν αυτά για ένα γιατρό? Θα το αντιστρέψω. Ξέρετε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους στην Ελλάδα που παίρνουν 4.500 ευρώ το μήνα μεικτά? Δεν μπορεί να πει γιατροί στο εξωτερικό. Να απαντήσω σε αυτό. Ξέρετε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι σπουδάζουν από τα 18 μέχρι τα 25, 26, 27, πάνε και κάνουν 2 χρόνια, ξέρω εγώ, αγροτικό και μπαίνουν κανονικά στην αγορά εργασίας, αν το πούμε έτσι, γιατί για μένα είναι και λειτουργήμα στα 30, 29-30. Ναι, μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν κάνει άλλο τύπο σπουδές με διδακτορικά, που για να κάνεις διδακτορικό κράτας σπουδές με τα 30 και 31 και 32 χρόνια, κύριε Κοταρίδη, μπορεί να έχει χρειαστεί αυτό το διάνομα χρόνια για να κάνεις σπουδές για να βρεις στην αγορά εργασίας και δεν παίρνεις 4.500 ευρώ μεικτά. Στο δημόσιο, παραλαμβάνω. Ναι. Ακούστε, αν με ρωτάτε, θα ήταν καλύτερο να παίρνουν οι γιατροί 14.500 ευρώ μεικτά? Ναι, θα ήταν καλύτερο. Καλά, εσύ πάρε το άλλο άκρο τώρα. Αν με ρωτάτε, για να έχετε την άποψη, θέλω να μιλάμε λογικά. Μας ακούει κόσμο. Και δημόσιοι υπάλληλοι. Επαναλαμβάνω. Υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι να πάρουν 4.500 μεικτά. Να σα απαντήσω. Εγώ λοιπόν, όταν έχει να κάνει. Κάποια στιγμή τη χώρα τη χρεοκοπήσαμε πριν από 15 χρόνια. Επειδή είχαμε λεφτά στου γιατρού. Επειδή στον κόμμα, λέμε αυτά. Δεν χρεοκοπήσαμε τη χώρα επειδή είχαμε λεφτά στου γιατρού. Και εγώ να σα πω κάτι. Όταν έχει να κάνει με τη ζωή του παιδιού. Γιατί είναι λίγο προκλητικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που εκνευρίζομαι. Αλλά είναι λίγο προκλητικό να ακούει ο κόμμα στην Ελλάδα Κυριακή πρωί. Ότι να παίρνει 4.500 ευρώ μεικτά στην Ελλάδα δεν είναι και τίποτα. Υπουργέ, ένα λεπτό, τώρα να το συμπληρώσω. Πρώτον, εγώ θέλω όταν έχει να κάνει. Γιατί υπάρχουν δουλειές και δουλειές. Και υπάρχουν και θέματα βαρύτητας. Όταν εγώ αφήνω τα χέρια, τη ζωή του παιδιού μου, του πατέρα μου, τη δικιά μου σε κάποιον, θέλω αυτός ο άνθρωπος να αμείβεται και καλά για να κάνει και καλά τη δουλειά του. Φωστά. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Τη χώρα δεν νομίζω ότι την βουλιάξαμε επειδή πληρωνόντουσαν καλά οι Έλληνες γιατροί. Η χώρα τη βουλιάξαμε, κύριε Κοταρίδη, το θυμάμαι σαν τώρα, ήμουν βουλευτής του Λεκόρ Δόξου Ναγερμού. Δευτέρα κλείνω 17 χρόνια βουλευτής. Όταν έδινε τότε αυξήσει η κυβέρνηση Καραμαλή και βγαίνουν το κανάλι και λέγανε τι αύξηση είναι αυτή, αυτό δεν είναι το ένα γιαούρτι την ημέρα. Δεν πιστεύω να τα θυμάστε αυτά. Γι' αυτό βουλιάξε, επειδή έδωσε αυτό ο Καραμαλής. Η Ελλάδα χρεοκόπησε από το ασφαλιστικό μας σύστημα και από τους μισθούς στο δημόσιο. Αυτό το μεγάλο έλλειμμα του κράτους, να το ξέρετε. Άρα δεν θα έχουμε γιατρούς. Αν ο γιατρός λοιπόν μπορεί να πάρει κάποιο στο εξωτερικό πολύ καλύτερα, θα πάει έξω. Αν με ρωτάτε αν μπορεί η Ελλάδα να δώσει, σας είπα, τα 14.500 ευρώ που δίνει η Γερμανία. Μα λέτε το 14 επειδή ακούγεται το ωραίο και θα σας πω ότι δεν είπα αυτό γι' αυτό. Ναι, ειλικρινά δεν μπορεί. Αν το επιχείρημά μας είναι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη Γερμανία στους μισθούς. Η απάντηση του ελληνικού κράτους είναι δεν μπορούμε. Πάντως συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Πέραν του μισθολογικού λοιπόν να θέσω και άλλα. Άρα δεν είναι λοιπόν ο γιατρός ο οποίος θα πάει λοιπόν. Στο ιατρείο να μην ζητάτε ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από οποιοδήποτε, ούτε από οποιονδήποτε πολιτικό να κάνει θαύματα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά 5 χρόνια έχει αυξήσει αναλογικά τα εισοδήματα των γιατρών του ΕΣΥ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ελλάδα. Γιατί ακριβώς δέχεται το επιχείρημά σας ότι είναι σημαντικό να έχουμε γιατρούς. Και όσο είπατε, κύριε Κουταρίδη, είναι σωστό. Και δεύτερον, με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και την ΚΙΕ που υπογράψαμε, έχουμε κάνει δεκτά τα αιτήματα και των συνδικαλιστών πάνω από 15 ετών. Δεν μπορεί όταν μια κυβέρνηση σε μια χώρα που έχει συγκεκριμένα δημόσιο-οικονομικά να κάνει αυτή τη γενναία παρέμβαση και να αποδέχεται τόσο πολλά αιτήματα και να φέρνει σε τέτοιο πρωτοφανές ύψος αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ στο παρελθόν, η πρώτη αντίδραση όλων να είναι, μα είναι λίγα. Εκτός αν όλοι θέλουμε να συναποφασίσουμε ότι θα ξαναπάμε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Εντάξει. Πείτε, θέλουμε ξανά μνημόνιο Υπουργέ, και μας κυβερνούν οι ξένοι. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Η δική μας ένσταση προσωπικά. Εντάξει, για να επιτέλους λίγο σοβαρά, κυρία Κάτικα. Οι γιατροί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Τους είδαμε τους γιατρούς τι αγώνα δώσανε και τι πλάτη βάλανε. Και εσείς οι ίδιοι το αναγνωρίσατε. Οι στρατιωτικοί έχουν βάλει πλάτη, και οι αστυνομικοί έχουν βάλει πλάτη, και οι δικαστικοί έχουν βάλει πλάτη. Όλοι έχουν βάλει πλάτη στην Ελλάδα. Ο καθένας στο μέτρο του. Ωραία, να το θέσουμε διαφορετικά. Σας είπα. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες. Στα πλαίσια των δημοσιονομικών και δυνατοτήτων, και αυτά που όλοι ξέρουμε, είναι τα 4.500 ευρώ μεικτά που φτάνει το ανώτατο, τονίζω, το ανώτατο, στο ΕΣΥ, τα 900 ευρώ που λένε στα κανάλια, είναι έμπρακτη απόδειξη του κράτους ότι σέβεται τον γιατρό.
Οι γιατροί παίρνουν, πόσοι γιατροί παίρνουν 4,5 χιλιάρικα στο ΣΥ? Έχουν πίνακα, είναι όσοι είναι, επιμελητές Α, άγονες περιοχές Α. Πάντως σε πολλές περιπτώσεις. Οι υπόλοιποι τι παίρνουν, έναν τον άλλο σχεδιασμό. Οι υπόλοιποι τι παίρνουν. Έχουμε βγάλει τον πίνακα από το χαμηλότερο. Ναι, επειδή λέμε το 4,5. 3.000 μεικτά είναι το χαμηλότερο. Η πλειοψηφία δεν παίρνει 4,5. Είναι το χαμηλότερο. 3.000 μεικτά παίρνει ο χαμηλότερο. Χαμηλότερο, δηλαδή περίπου 2.000 καθαρά. Κύριε Υπουργέ, σε πολλά νοσοκομεία. 900 ευρώ γιατρό δεν ισχύει. Σε πολλά νοσοκομεία που υπάρχουν ελλείψεις. Λογικές, τις έχετε ερμηνεύσει τις ελλείψεις. Για να μην παρεξηγηθώ. Μα καλά μπορούσαν να δώσουν περισσότερα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερα. Και ο κυριότερος λόγος που έχω ψηφίσει το μέτρο τη δυνατότητας παραλλήλου ιδιωτικού έργου είναι γιατί πιστεύω ότι πρέπει οι γιατροί να μπορούν να έχουν και επιπλέον εισόδημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν διαφωνούμε στην ουσία. Αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε από το κράτος τα πάντα, παιδιά. Θα την αχθούμε στον αέρα. Ναι. Να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Γενικά πιστεύω πολύ ότι όταν κάνουμε δημόσια συζήτηση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο τι χαϊδεύουμε τον κόσμο ότι μπορεί το κράτος να δώσει. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν, παιδιά, ούτε κάπου κρυμμένα λεφτά, ούτε κάπου κρυμμένα δισεκατομμύρια, ούτε κάνουν οι κυβερνήσεις ό,τι γουστάρουν. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, μήπως πρέπει, οι κυβερνήσεις κυβερνούν εντός κάποιου πλαισίου, πολύ αυστηρού, πολύ συγκεκριμένου, που δεσμεύει όλα τα κράτη, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που η Ελλάδα, όταν δεν τα σεβάστηκε στο παρελθόν, τα πλήρωσε διπλά και τρίδιπλα με περικοπές συντάξεις 50%. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν μπορεί να είναι πολύ πρόσφατα γεγονότα στην ιστορία μας για να τα έχουμε ξεχάσει. Μάλιστα. Να σας, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά νοσοκομεία όπου υπάρχουν ελλείψεις γιατρών, που δεν έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνουν εξετάσεις, αξονικές εξετάσεις. Και τις δίνουν αυτές σε εξωτερικά, ιδιωτικά, διαγνωστικά ιατρία. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό το κόστος δεν θα μπορούσατε, που είναι μεγάλο, είναι σημαντικό να δίνεις έξω αξονικές να σου κάνουν. Αυτό το κόστος, αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαμε να τα γλιτώσουμε και να έχουμε γιατρούς, να μας στοιχίζει λιγότερο δηλαδή, και να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία. Και το λέω αυτό γιατί έχετε ακούσει την κριτική, ότι υπάρχει μια τάση, μια πολιτική από την κυβέρνηση και το Υπουργείο υποβάθμισης της δημόσιας υγείας. Έχετε σκοπό λοιπόν να συρρυκνώσετε κάποια νοσοκομεία, να κλείσουν κάποια νοσοκομεία? Πρώτα απ' όλα είναι τελείως λάθος η κριτική, και εσείς καλά κάνετε το ερώτημα, για τον εξής λόγο. Την Τρίτη βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση ο διαγωνισμός για την αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα εκεί συμπεριλαμβάνονται όλα τα αιτήματα αξονικών και μαγνητικών τομογράφων που έχουν τεθεί από δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ και μέχρι το 2025 αυτά μηχανήματα θα είναι και στα νοσοκομεία που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Παραδείγματος χάρη, βάζουμε σχετικά μηχανήματα σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής αλλά και της επαρχίας. Δεύτερον, άρα αυτό που λέτε ότι έχουμε εντοπίσει το λύνουμε με το εργαλείο που λέτε Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, εμείς που θέλουμε να συρρυκνώσουμε το ΕΣΥ, ξοδεύουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 500 εκατομμύρια ευρώ. Και κάνουμε αυτή τη στιγμή ανακαίνιση 93 νοσοκομείων και 158 κέντρων υγείας. Για ποιο λόγο κάνουμε ανακαίνιση 93 νοσοκομείων και 158 κέντρων υγείας καινούργια, που δεν έχουν ανακαινιστεί εδώ και 40 χρόνια, εάν θέλουμε, κυρία Κασιμάνη, να ξεπουλήσουμε ή να διαλύσουμε το ΕΣΥ? Αντιθέτως, τα ανακαινίζουμε και κτηριολογικά θα έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ από την ίδρυσή του, γιατί η κυβέρνησή μας ενδιαφέρεται πράγματι για το ΕΣΥ. Ούτε να το συρρυκνώσουμε θέλουμε, ούτε να το διαλύσουμε. Τώρα, αν μου λέτε, αν υπάρχουν στον υγειονομικό χάρτη περιπτώσεις που έχουμε σπατάλη πόρων και δυνάμεων, αυτή είναι μια συζήτηση στην Ελλάδα πολύ παλαιότερη, όπως θυμάστε, και υπάρχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας που φαίνεται ο παρόν υγειονομικός χάρτης εξαιρετικά παράλογος, ναι, τέτοιες σκέψεις υπάρχουν. Αυτές όμως δεν αποφάσισαν ως Υπουργού Κεραυνός στην Εθρία. Προηγείται μια επιστημονική μελέτη των ΟΔΙΠΗ, τον ειδικό οργανισμό που έχει το Υπουργείο Υγείας για τη μελέτη του χάρτη υγείας. Όταν ο ΟΔΙΠΗ παραδώσει το πόρισμά του σε μένα, θα ξεκινήσουμε το δημόσιο διάλογο με τις περιφερειακές ενότητες και την τοπική κοινωνία της κάθε περιοχής που θα προβλέπονται ή θα προτείνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και μόνο θα έχουμε πλήρως εξηγήσεις στην τοπική κοινωνία και θα έχουμε consensus, ένα επίπεδο μόνοιας για ότι αυτό είναι το σωστό, τότε μόνο θα προχωρούμε σε τέτοιου είδους αλλαγές. Μάλιστα. Με τις καθυστερήσεις, τώρα, επειδή έχετε μια εικόνα, γιατί τρέχει λίγο το πρόβλημα αυτό με τα απογευματινά ιατρία, με τα απογευματινά χειρουργία, συγγνώμη, που είχε γίνει μεγάλος χαμός, σας είχαν κατηγορήσει για διάφορα. Κατηγορήσει με ελευθερία. Θα μας πείτε λίγο πώς, μια αποτίμηση. Πώς έχει δουλέψει αυτό το πρόγραμμα? Ωραία. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε γιατί με κατηγορούν. Εγώ ορκίστηκα Υπουργός Υγείας Ελλάδος για δεύτερη φορά στις 3 Ιανουαρίου του 2024. Στις 3 Ιανουαρίου του 2024 υπήρχε πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο Ταμείο Ανάκαμψης? Όχι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων είναι μια δική μου ιδέα, προσωπική, σε μια κουβέντα με τον κύριο Μάραθ, στο κλέο στο γραφείο μου. Ζήτησα εγώ την αλλαγή του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο 37.000, λέμε τώρα,
δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις στο ΕΣΥ, στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις μεγάλες λίστες αναμονή στα χειρουργεία. Για θεωρώ δύο τα πολύ μεγάλα μου στοιχήματα στο ΕΣΥ. Το ένα, η μείωση των αναμονών στα χειρουργεία. Και το δεύτερο, η μείωση των αναμονών στις εφημερίδες. Θα έρθω αμέσως μετά. Αφότου αποφάσισα να ζητήσω την αλλαγή του Ταμείου Ανάκαμψης και τη δημιουργία αυτού του προγράμματος, πράγματι φτιάξαμε στην αρχή τα επιπληρωμή από γεματινά χειρουργεία ως πιλωτική εφαρμογή. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί μέχρι να πάρουμε την έγκριση από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για τα δωρεάν, έπρεπε προηγουμένως να έχουμε φτιάξει στα νοσοκομεία τις χειρουργικές ομάδες που θα είναι έτοιμες να κάνουν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Πράγματι, η απόφαση αυτή ξεκίνησε να ισχύει από το τέλος Μαρτίου και ως σήμερα έχουν γίνει αρκετές χιλιάδες επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία. Το σημαντικό όμως δεν είναι αν έχουν γίνει 5, 6, 7.000 απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή, που είναι και αυτό για τον άνθρωπο που το έκανε σημαντικό. Κάνω μια παρένθεση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα σάτου με την Ειρήνη Ταχαπηδάκη στον δρόμο και περπατάγαμε. Και ήταν ένας κύριος και μας λέει: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Γιατί?» του λέω. «Είχα ένα πρόβλημα υγείας, πήγα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνω μια επέμβαση, μου ζήτησαν 7.000. Και έκανα την ίδια επέμβαση στο ΕΣΥ με 9 κατοστάρικα. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα, γιατί φωνάζουν όλοι, τι τους πειράζει αν αυτός ο άνθρωπος αντί να δώσει 7.000 στον ιδιωτικό τομέα, έδωσε 9 κατοστάρικα στο ΕΣΥ. Αυτόν κυνηγάτε, όχι εσείς, αυτοί που κάνουν την κριτική εννοώ. Κλείνω την παρένθεση. Το σημαντικό όμως δεν είναι τα πόσες χιλιάδες χειρουργία έγιναν απογευματινά. Το σημαντικό είναι ότι ενώ όλοι λέγανε ότι δεν μπορούν τα νοσοκομεία να κάνουν απογευματινά χειρουργία, όπως θυμάστε, λόγω έλλειψης προσωπικού κτλ., αυτή τη στιγμή σε 48 διαφορετικά νοσοκομεία έχουμε λειτουργούσες χειρουργικές ομάδες που κάνουν απογευματινά χειρουργία αυτά που δεν μπορούσαν να γίνουν. Αυτό έχει βελτιώσει το χρόνο αναμονής των ανθρώπων. Έχει βελτιώσει. Έχει βελτιώσει αρκετά. Mm-hmm. Αυτό τώρα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όμως δεν είναι τα δωρεά, τα επιπληρωμή που έχουν γίνει. Είναι ότι μόλις μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράσινο φως για τα δωρεάν, έχουμε έτοιμες πλέον τις χειρουργικές ομάδες που θα ξεκινήσουν από την επόμενη μέρα να κάνουν αυτά τα χειρουργεία. Το τελευταίο Zoom με τους Ευρωπαίους προχθές μας είπαν ότι πιστεύουν ότι μέσα στο Νοέμβριο θα μπορούμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία. Άρα είναι ζήτημα πια λίγων εβδομάδων. Όταν ξεκινήσει η εφαρμογή τώρα των δωρεάν, πώς θα ξεκινήσει? Το κάθε νοσοκομείο θα παίρνει από τη λίστα χειρουργείου του τηλέφωνο ή θα στέλνει email στον άνθρωπο που περιμένει περισσότερο χρόνο, από πίσω προς τα μπρος. Για να μπορεί να προχωρήσει στον επόμενο και να παίρνει λεφτά από τα δωρεάν αυτά χρήματα για να πληρώνονται όλες οι χειρουργικές ομάδες στο νοσοκομείο, θα πρέπει από τον λήπτη του μηνύματος ή να του έχει πει: «Έρχομαι να χειρουργηθώ την Πέμπτη και να είναι στο πρόγραμμα», ή «Έχω χειρουργηθεί, δεν με ενδιαφέρει». Και να υπάρχει γραπτή απάντηση για να σβήνεται από τη λίστα. Αν δεν σβήνεται από τη λίστα, δεν μπορεί να πηγαίνει στον επόμενο. Mm-hmm. Άρα υπάρχει πολύ ισχυρή ασφαλιστική δικλίδα να μην γίνει παραβίαση αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο και με τα βάουτσερ που θα δώσουμε κυρίως για κάποιες απλέουστες επεμβάσεις τύπου καταράκτη στον ιδιωτικό τομέα για να φύγει γρήγορα ένας μεγάλος όγκος χειρουργείων και να μην φορτώσει πάρα πολύ το σύστημα, πιστεύω ότι θα μπορούμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 να έχουμε κάνει περίπου 40.000 επεμβάσεις. Αυτές οι 40.000 επεμβάσεις, για να καταλάβετε τι σημαίνει. Σήμερα στην Ελλάδα, στην ενιαία λίστα χειρουργείου που εμείς φτιάξαμε για πρώτη φορά πραγματικά λειτουργική, έχουμε καταγράψει ότι οι αναμονές για χειρουργείο άνω των 4 μηνών είναι σήμερα 65.000. Αν εμείς μπορέσουμε με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία να πάμε, κύριε Κοταρίδη, και αυτό το 65.000 να το κάνουμε 25.000 ή να το κάνουμε 30.000, κάποια θα έχουν προσθεθεί στην πορεία, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έχουμε τη χαμηλότερη λίστα αναμονής για χειρουργείο που είχε ποτέ η Ελλάδα, πόσο υπάρχει ελληνικό έθνος. Δεν είναι αυτό καλό πράγμα? Εντάξει, δεν είναι αυτό καλό πράγμα? Πάντα. Πρέπει πάντα να γκρινιάζουμε για οτιδήποτε κάνει καλό στον κόσμο. Mm-hmm. Ναι, ήταν μια δική μου ιδέα. Κατηγορήστε με. Ήθελα να μειώσω τη λίστα αναμονής στα χειρουργεία. Κατηγορήστε με. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Με τις εφημερίες, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται στα νοσοκομεία? Σας είπα ότι τα στοιχήματά μου ως Υπουργός Υγείας είναι δύο. Το ένα στοίχημα είναι η μείωση της αναμονής στα χειρουργεία. Γιατί θεωρώ απαράδεκτο. Ένας άνθρωπος να περιμένει 8, 10, 12 μήνες για χειρουργείο. Δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Σε όλη την Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες υπάρχουν παρόμοιες αναμονές. Αλλά για την πατρίδα μου, για τους συμπολίτες μου, το θεωρήσω και το θεωρώ απαράδεκτο και θέλω να σκιστώ για να μην περιμένουν. Το δεύτερο που θεωρώ απαράδεκτο είναι οι πολύωρες αναμονές στην εφημερία. Πάλι δεν είναι πρόβλημα που φτιάχτηκε επί των ημερών μου. Και την περασμένη φορά που ήμουν υπουργός υγείας από 10 χρόνια, αυτές ήταν αναμονές. Είμαι βέβαιος και 10 χρόνια πιο πριν, αυτές ήταν αναμονές. Πράγματι, στα μεγάλα νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για το Αττικό, για τον Ευαγγελισμό, για το Γεννηματά, γιατί για νοσοκομεία. Στις μέρες της Γενικής Εφημερίας υπάρχει περίπτωση να περιμένεις και 8 και 10 και 12 ώρες. Είναι πολύ μακριά από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Από τις Βόρειες Ευρώπης μακριά. Από τις Νότιες Ευρώπης και τις Δυτικής, όχι. Είναι παρόμοια προβλήματα σε πολλές χώρες. Παρά τα αυτά, εγώ δεν θέλω να κρυφτώ ούτε πίσω από το γεγονός
ότι τέτοιου είδους αναμονές υπάρχουν πολλά χρόνια, ούτε ότι τέτοιες αναμονές υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δουλεύω ήδη πολύ για να βρω το σχέδιο που θα μειώσει κατά τις αναμονές. Προσέξτε, όχι θαύματα. Δεν σας λέω ότι θα πάτε σε ένα νοσοκομείο σε μέρα γενικής ευημερίας και δεν θα περιμένετε καθόλου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Λέω όμως, αν καταφέρουμε τις 8 και 10 ώρες να τις κάνουμε 6, αυτό θα είναι μια μεγάλη μεταβολή επί τα βελτίο. Πιστεύω ότι με το σχέδιο που επεξεργαζόμαστε και θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό, όταν είμαστε έτοιμοι περίπου στα τέλη Οκτωβρίου, θα είναι έτοιμο το σχέδιο προς παρουσίαση προς Έλληνες πολίτες, ειδική συνέντευξη τύπου. Με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, Απρίλιο, κάπου εκεί, που θα είναι όλα τα μέτρα εφαρμοσμένα, θα δει ο ελληνικός λαός για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ουσιαστική μείωση του χρόνου αναμονή της εφημερίας. Λίγη υπομονή, περάσαν πολλά χρόνια έτσι. Με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, δεν το κρύβω κάτω το χαλί, θέλω να το λύσω, δώστε μου λίγο μερικούς μήνες πίσω στον χρόνο. Μάστε. Να ρωτήσω τώρα κάτι γενικότερο για την πορεία της κυβέρνησης. Είχαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με κάποιες αυξήσεις. Υπάρχει μια γενική αντίρρηση. Αυτό που λέτε γενικά, που αναφέραμε πριν για την γκρίνια που υπάρχει στο θέμα των αυξήσεων στους γιατρούς, υπάρχει γενικά ευρύτερα στην κοινωνία. Θα μπορούσαν να δοθούν αυξήσεις περισσότερες σε διάφορους τομείς, στους συνταξιούχους και αλλού. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα στην κυβέρνηση και αν θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική των επιδομάτων. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο ακριβώς για αυτό που λέτε, γιατί θέλω λίγο να. Ξέρετε, εγώ έχω στην πολιτεία ακολουθώ μια λίγο δική μου συνταγή. Αυτά που λέω δεν είναι πάντα ευχάριστα. Mm-hmm. Το διαπιστώσατε και πριν. Και προτιμώ να εξηγώ στον κόσμο την πραγματικότητα παρά να κρύβω τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και αφέρω το παράδειγμα της αυξήσεως του νυχτερινού επιδόματος στους αστυνομικούς, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις κλπ. Κατά 20% που ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ. Είπε την ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη μέρα διάφοροι συνδικαλιστές εκπρόσωπων διαφόρων ομάδων μίλησαν με πάρα πολύ. Μεγάλη κριτική για την κυβέρνηση για αυτήν την. Ναι, μας τα λέγανε και εμάς εδώ. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς αποφασίστηκε αυτή η αύξηση. Εγώ το είδα μπροστά μου να συμβαίνει. Και θέλω να το καταλάβει λίγο ο κόσμος και να έρθει λίγο στη θέση μας. Ξέρετε, η λέξη συγγνώμη που ήρθε από μια φράση που λέγεται ετούμε συγγνώμονα είναι. Και εγώ από τον κάθε αστυνομικό που αισθάνθηκε προσβεβλημένο από αυτή την αύξηση, ζητάω συγγνώμη. Αλλά ακούστε τώρα πώς είναι η πραγματική ζωή. Έρχεται το κράτος και λέει: έχω να διαθέσω για αύξηση νυχτερινών επιδομάτων στην αστυνομία 25 εκατομμύρια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Τι ήταν μέσα στο ερώτημα. Καλά, θα πάρουν να αύξησαν νυχτερινά επιδόματα οι αστυνομικοί, αν δεν θα πάρουν οι λιμενικοί. Λογικό. Mm-hmm. Λες, ναι, θα πάρουν και οι λιμενικοί. Μάλιστα, θα πάρουν οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί, αν δεν θα πάρουν και οι πυροσβέστες. Ναι, βεβαίως, πρέπει να πάρουν και οι πυροσβέστες. Ναι, αλλά αν πάρουν οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες, δεν πρέπει να πάρουν και ένοπλες δυνάμεις. Ναι, πρέπει να πάρουν και ένοπλες δυνάμεις. Ναι. Το ίδιο να μοιράσει 25 εκατομμύρια σε αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων και το ίδιο 25 εκατομμύρια στον άλλο αριθμό των ανθρώπων. Mm-hmm. Ναι, αλλά 25 έχεις. Δεν έχεις 50, δεν έχεις 100. Αυτά είναι που έχεις. Αυτά μου σου έχουν μεσέψει για αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν, παραλαμβάνω, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους μας δεν είναι άπειρες. Και είναι δουλειά και ευθύνη μόνο των πολιτικών να παιδαγωγούμε το λαό και να του λέμε την αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί μας δεν αξίζουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Εγώ σας είπα πριν που μου κάνατε για τους γιατρούς, σας είπα ότι θεωρώ π.χ. ότι οι αστυνομικοί υποαμείβονται εντελώς. Εντελώς. Για τη δουλειά που προσφέρει ο Έλληνας αστυνομικός, υποαμείβεται εντελώς. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε κάπου κρυμμένα λεφτά που δεν το δίνουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η κουβέντα γενικώς να γκρινιάμε κατηγορούμενο στον άλλον για λεφτά που δεν έχουμε. Δεν θα μας βγει σε καλό. Και το πληρώσαμε πολύ πρόσφατα, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Είναι λάθος η δημόσια συζήτηση αυτή. Η σωστή δημόσια συζήτηση είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να πάει ακόμα καλύτερα η εθνική μας οικονομία, για να έχουμε ακόμα περισσότερα χρήματα, όσο του χρόνου το Γενικό Λόγιο Εσωτερικών να μην πει έχω για αύξηση 25 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχω 250. Και να δώσω πραγματικά λεφτά που αξίζει ο κόσμος. Άρα είναι πολιτική της κυβέρνησης και τα επόμενα χρόνια να κινείται έτσι, στη λογική των επιδομάτων. Καλά, γιατί κάποιοι άνθρωποι στο λοιπόν θα πάρουν επιδόματα. Άλλο λέω, γιατί σας το ρωτάω. Δεν είπαμε επιδόματα. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά, πριν αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης, ότι και το είχε δηλώσει δημόσια, ότι δεν ήταν αυτή η στρατηγική του. Ήταν η στρατηγική, αν περισσεύουν 25 εκατομμύρια, να τα ρίξουν στην ανάπτυξη, να φτιάξουν 5 υποδομές και να πολλαπλασιάσει η ανάπτυξη για να μπορέσει να έρθει χρήμα μετά. Αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ξέρω αν είναι λύση να μοιράζω 10 ευρώ, 10, 10, 10. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Σε εξέλιξη και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και λόγω του ΕΣΠΑ, τεράστια τέτοια έργα σαν αυτά που λέτε. Δεν είναι τα 25 εκατομμύρια θα μας λείψουν για αυτά τα έργα. Και δόξα τω Θεώ η Ελλάδα, όπως έχετε δει,
έχει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη καλύτερη οικονομική επίδοση ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την δεύτερη ταχύτητα αναπτυσσόμενη οικονομία. Και όλη την τετραετία που ήμουν εγώ υπουργός ανάπτυξης στην Ελλάδα, ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα σε ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό που λέτε που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, το κάνει. Έχει ήδη γίνει. Η ελληνική οικονομία, κύριε Κοταλή, δεν είναι εκεί που ήταν παλιά. Να φέρω ένα πράγμα για την υγεία, επειδή μου το λέτε διαρκώς. Και καλά, εσείς δουλειάσαι, δεν σας κατηγορώ. Προσέξτε, είμαι υπουργός υγείας Ελλάδος το 2014 και έχω φτιάξει το συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΥ για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Συνολικό ποσό που ξοδεύουμε πλην μισθοδοσίας, 1 δισεκατομμύριο, σκάρτα 500 εκατομμύρια, 490 κάτι. Έρχομαι 10 χρόνια μετά, έχουμε τα ίδια νοσοκομεία. Τα ίδια. Δεν έχουν προσθέσει νοσοκομείο. Και ο αντίστοιχο λογαριασμό για τα ίδια νοσοκομεία, ξέρετε πόσο είναι, 3 δισεκατομμύρια και κάτι. Λέει πάνω από 50% αύξηση. Αυτά λεφτά, το πάνω από 50% αύξηση προπολογισμού των νοσοκομείων. Πάνω από 100% αύξηση στον προπολογισμό των νοσοκομείων. Μπορεί να λάβει το νούμερο. Όσα λεφτά δίναμε ένα νοσοκομείο έως το 2014, επί Μητσοτάκη δίνουμε ακριβώς τα διπλάσια ένα νοσοκομείο. Αυτά τα λεφτά από κάπου βγήκανε. Από πού βγήκανε? Από μια οικονομία που πάει αναλογικά πολύ καλύτερα. Άρα μην είμαστε όλη την ημέρα έτσι να πυροβολούμε στον άλλον και στην Γκρίνια. Τα πράγματα δεν πάνε χειρότερα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα. Κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να πάνε ακόμα καλύτερα? Ναι, και εμείς το θέλουμε, προφανώς. Ναι. Ακούει ο κόσμος όμως ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Είπατε για την ανάπτυξη της οικονομίας, επενδυτικές βαθμίδες. Εγώ μίλησα με συγκεκριμένους βαθμίδες, μιλάω γενικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν απαιτήσεις, περιμένουν. Η απάντηση... Είναι αυτό που σας είπα πριν. Το ότι τα πράγματα πάνε αναλογικά καλύτερα δεν σημαίνει ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες. Άλλο τόνα. Άλλο το άλλο. Γιατί μπορούσα εγώ, κυρία Κασιμάτη, πριν από 10 χρόνια να δώσω 4.500 μεικτά σε γιατρό και δεν το ξέρα. Μπορούσα? Όχι. Τώρα μπορώ, γιατί αυτή η κυβέρνηση 5 χρόνια έχει κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι ο πραγματικός λόγος. Αλλά αντί να βγούμε να το εξηγήσουμε αυτό ακόμα με θάρρος, καθόμαστε όλη τη μέρα και ανακυκλώνουμε, ιδιαίτερα στην υγεία, τα συνθήματα της συμμορίας της μιζέριας. Μας έχει βάλει η συμμορία της μιζέριας στο δικό της τρυπάκι να ακολουθούμε από πίσω αυτά που λένε. Λοιπόν.